Πριν ξεκινήσουμε, μια γρήγορη ερώτηση. Καμιά φορά, όχι πολύ συχνά, αλλά συμβαίνει, πηγαίνω σε μια συμβεβλημένη επιχείρηση και ο σερβιτόρος ή ο υπάλληλος ή κτλ. Ή δεν ξέρει ή για κάποιο λόγο τέλος πάντων δεν μου δίνει την έκπτωση που πρέπει να μου δώσει. Μπορεί να μας πει λείπει το αφεντικό και εγώ δεν ξέρω τίποτα, είμαι καινούριος, ή μπορεί να μας πει ξέρω εγώ είχα συμβληθεί παλιά, άλλαξα γνώμη, οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω όλους όσους είστε εδώ πέρα. Στη χρήστη κολλάει και... Α, παρακολουθείς από το Facebook. Εντάξει. Απλά θα κλείσω το Facebook σε λίγο. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι πρέπει να κάνουμε αν πάμε σε μια επιχείρηση και για το χύψη λόγο, όποιος και αν αυτός ο λόγος, δεν μου δώσει την έκπτωση. Θα ήθελα να συμμετέχετε όλοι και να μου το γράψετε αυτό. Και για να το κάνω πιο εύκολο και για να μην έχουμε χάος, σκέφτηκα να το κάνουμε σε μορφή multiple choice στο τι κάνουμε. Αλλά άμα θέλετε μπορείτε να γράψετε. Γράφει ο Αλέξανδρος το... Οκ, λοιπόν. Ωραία, μπορείς να του δείξεις την εφαρμογή του μαγαζίου και να σου πει... Δεν ξέρω τι είναι αυτό και τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, multiple choice. Νούμερο 1. Απογοητεύομαι. Α, το α είναι αυτό. Απογοητεύομαι και αρχίζω να έχω αμφιβολίες. Στεναχωριέμαι και λέω, α, μήπως κάτι δεν πάει καλά, ξέρω και τα λοιπά. Νούμερο 2. Καλό τον απλά είναι μου ανήσυχος και ελαφρώς τσαμπουκαλεμένος ζητώντας εξηγήσεις. Γιατί πήγα στο κουτούκι του τάδε, στην οδό τάδε και δεν πήρε έκπτωση απλά είναι μου από τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί να ξέρει ο άνθρωπος, έτσι. Νούμερο 3. Στεναχωριέμαι και κλαίω απαρηγόρητος. Νούμερο 4. Σκέφτομαι ότι το σύστημα δεν δουλεύει και μήπως είναι καλύτερα να πω σε κάποιο πόντζι με coin, ξέρω εγώ, μετοχές και τα λοιπά, που εκεί πέρα με πληρώνουν χωρίς να κάνω τίποτα. Νούμερο 5. Επιστρατεύω τη θετική νοοτροπία μου και σκέφτομαι ότι αυτά συμβαίνουν παντού. Αχ, δεν είχα κρύψει το από κάτω. Ή νούμερο... Σωστό, νούμερο 6, ξέρω ποιο είναι. Φέρομαι σαν έξυπνος ενεργητικός καταναλωτής. Μπράβο Δημήτρη και εσύ τώρα. Το βρήκατε. Και μπράβο Νίκο. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Θέλω λίγο, τουλάχιστον εμείς οι συνεργάτες, να... Πώς το λένε... Να είμαστε... συγχρονισμένοι και συντονισμένοι στο πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε δυσάρεστα πράγματα που είναι δεδομένο ότι θα συμβαίνουν. Και ειδικά αυτά συμβαίνουν όταν είμαστε σε ανάπτυξη. Γιατί όταν είμαστε σε ανάπτυξη μπαίνουν οι καινούργιες εταιρείες, στις καινούργιες εταιρείες γίνονται λάθη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εμείς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σωστά, κυρίως για ποιο λόγο, για να προστατεύουμε τους καινούργιους συνεργάτες ή τους καινούργιους πελάτες, οι οποίοι δεν έχουν έρθει σε εκπαίδευση και δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν και τέλος πάντων δεν, πώς το λένε, δεν είναι η δουλειά τους να το χειριστούν αυτό το θέμα. Λοιπόν, οι περισσότεροι συνεργάτες, αυτό που έχω παρατηρήσει ότι κάνουν δυστυχώς, είναι ότι επιστρατεύουν τη θετική τους νοοτροπία και σκέφτονται ότι αυτά συμβαίνουν παντού. Και αν είμαστε καταναλωτές, αυτή θα πρέπει να είναι η αντίδρασή μας. Ναι, μωρέ, εντάξει, έχει μέσα, ξέρω εγώ, 3-4 χιλιάδες σημεία πώλησης. Εντάξει. Σε ένα έγινε παρεξήγηση, σιγά το πράγμα. Αλλά σαν συνεργάτες δεν πρέπει να συμπεριφερθούμε με αυτόν τον τρόπο. Σαν συνεργάτες ή σαν έξυπνοι ενεργητικοί καταναλωτές πρέπει να ενεργήσουμε. Λοιπόν, προφανώς δεν θα αγοράσουμε και προφανώς και τα λοιπά. Να σας πω ποια είναι η σωστή αντίδραση. Είναι το νούμερο 7. Και θέλω, αν βρήκα το νούμερο 7, συγχαρητήρια τέλος πάντων σας βρήκα το νούμερο 7. Ή είπατε κάτι τέτοιο. Πάμε λίγο να δούμε πώς πρέπει να φερθούμε. Υπάρχει κάτι που σίγουρα πρέπει να κάνουμε και κάτι που ίσως. Και κάτι που ίσως, αν έχουμε καλή διάθεση, που προτείνω να έχουμε καλή διάθεση και να κάνουμε. Αυτό που θα ήταν καλό να κάνουμε είναι να δούμε ποιος έχει γράψει την επιχείρηση και να του κάνουμε ένα τηλέφωνο. Και αν αυτός λειτουργήσει και λύσει το θέμα, γιατί θα πάρει τον ιδιοκτήτη που κοιμόταν και θα πει τον. Πει στον υπάλληλο, έλα ρε, στο είχα πει και τα. Εκεί πέρα είναι καλό να μην κάνουμε τίποτα αν ο ρεπ είναι αυτός που έχει γράψει την επιχείρηση. Αν ο εισηγητής της επιχείρησης
συμπεριφερθεί γρήγορα και σωστά κτλ. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό, αλλά είναι καλό να γίνεται. Πού βρίσκουμε το τηλέφωνο του ΡΕΠ στην εφαρμογή μας, εκεί δηλαδή που έχουμε δει ότι έχει την έκπτωση, ή στον υπολογιστή μας και τα δυο ισχύουν εκεί πέρα, αλλά ας πάμε με την εφαρμογή που χρησιμοποιούμε περισσότεροι. Εκεί που έχουμε δει την επιχείρηση και πάνω δεξιά έχει την έκπτωση, κάτω έχει το όνομα και το τηλέφωνο του αντιπροσώπου. Αν κάτω σας γράφει OGI και βγάζει ένα αμερικάνικο τηλέφωνο, αυτή η επιχείρηση δεν έχει upline. Δηλαδή την έγραψε κάποιος που δεν είχε ανανεώσει τη διαγραφή, οπότε δεν έχει upline, άρα περνάμε κατευθείαν στο βήμα 2. Έτσι, λοιπόν. Οπότε ιδανικά επικοινωνούμε με τον ρεπ της επιχείρησης. Αν δεν βρεθεί λύση ή αν αυτός δεν απαντήσει εμείς φεύγοντας από την επιχείρηση υπάρχει κάτι που αν δεν λυθεί το θέμα δηλαδή, που οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε. Και αυτό είναι να φροντίσουμε, καταρχάς να κάνουμε στην εφαρμογή dislike, να γράψουμε στο σχόλιο, γιατί όταν κάνεις dislike σου βγάζει ένα pop-up και σου λέει για ποιο λόγο κάνεις dislike. Εκεί θα γράψουμε ότι αρνήθηκε να μας δώσει την έκπτωση. Σε ό,τι αγγλικά και αν το γράψετε, γράψε did not give discount. Δεν έχει σημασία σε τι αγγλικά θα το γράψετε αυτό. Το νόημα είναι ξεκάθαρο και απλό όταν έχει κάνει dislike. Εκεί πέρα τώρα να σας εξηγήσω τι γίνεται και γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η επιχείρηση αυτή σταματάει να προβάλλεται και ενημερώνεται η επιχείρηση και αυτός που έχει γράψει την επιχείρηση για το ότι αυτή η επιχείρηση δεν φέρθηκε όπως πρέπει να φερθεί. Αν έχει γίνει κάποιο είδους παρεξήγηση, θα ζητηθεί συγγνώμη, θα δοθούν εξηγήσεις κτλ. Και θα ξανανέβει χωρίς κανένα πρόβλημα. Αν αδιαφορήσουν αυτοί, δεν θα ξανανέβουν. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό για να βελτιώνουμε το προϊόν μας. Γιατί το προϊόν μας βελτιώνεται όταν βάζουμε νέες επιχειρήσεις, αλλά βελτιώνεται και όταν βγάζουμε τις επιχειρήσεις που δεν είναι καλές. Έτσι, γιατί είναι η ποσότητα και η ποιότητα. Υπάρχει το να αυξήσω την ποσότητα, υπάρχει το να αυξήσω την ποιότητα. Με αυτόν τον τρόπο όλοι εμείς αυξάνουμε την ποιότητα. Έτσι. Πάρα πολλές φορές και τιτλούχοι και ζαφύροι και σβαρά και διαμάδια θα έρθουν και θα μου πούμε πήγα εκεί και δεν έδωσε την έκπτωση κλπ. Και εγώ λέω τι έκανες. Λέει δεν έκανα τίποτα, την έχει βάλει ο τάδε και τι έγινε. Λέει τον πήρα, δεν τον βρήκα. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν σκέφτεσαι. Εσύ πας να το κάνεις με. Το κάνουμε όλοι αυτό. Ορμόμενη από θετική νοοτροπία και ομαδικό παιχνίδι. Αλλά σκέψου τον επόμενο που θα πάει. Σκέψου εμένα ότι η καινούργια μου εγγραφή, το αλουνού, η καινούργια του εγγραφή, ο καινούργιο συνεργάτη, θα πάει εκεί και αν σπάσω τι άλλο στο ποδάρι του και ότι είναι η πρώτη επιχείρηση στην οποία πηγαίνει. Πόσο κακή εικόνα είναι αυτή και τι άσχημο συνέστημα δημιουργεί. Έτσι, λοιπόν. Οπότε είμαστε όλοι σύμφωνοι σε αυτό. Ελπίζω να είμαστε σύμφωνοι. Ωραία. Τέλεια. Είναι σύμφωνη χρυσά. Πάμε παρακάτω τώρα. Υποπτεύομαι ότι περισσότεροι έχετε έρθει εδώ γιατί έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι καλά. Είμαστε φοβεροί. Δεν έχει ανακοινωθεί ένα πρόμο. Έχει ανακοινωθεί ότι θα ανακοινωθεί ένα πρόμο. Έτσι. Και φαντάζομαι ότι περισσότεροι είστε εδώ. Καλά κάνετε που είστε εδώ. Θα γίνει πανικός. Δεν θα σας πω το πρόμο. Θα σας πω όμως κάποια πράγματα που θεωρώ ότι είναι έτσι που θα σας κρατήσουν μέχρι αύριο. Λέμε τώρα. Λοιπόν, οκ. Okay. Καταρχήν, πριν μιλήσουμε για το πρόμο. Και τελείως τυχαία θα το αναφέρω αυτό το θέμα τώρα. Αλλά πριν μιλήσουμε για το πρόμο. Όπως ξέρετε, πρόσφατα μπήκαν τα My Market. Τα My Market μπήκαν με 5%. Έχουμε πει ότι όσο μεγαλύτερο τζίρο κάνουμε στις επιχειρήσεις, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες να μας αυξήσουν το ποσοστό. Το My Market χτες ή κάτι τέτοιο, άλλαξε την έκπτωσή του και την πήγε από το 5 στο 7%. Το οποίο είναι η πρώτη φορά που σούπερ μάρκετ ανεβάζει την έκπτωση. Είναι μια τεράστια αλλαγή, μην το βλέπετε, είναι μια τεράστια αύξηση. Και αν μη τι άλλο, το My Market δείχνει εμπιστοσύνη και ότι θέλει να συνεργαστούμε και ότι είναι και διατεθειμένο όσο μεγαλύτερο τζίρο του κάνουμε, τόσο μεγαλύτερες εκπτώσεις να μας δίνει. Τι θα ήθελα τώρα εγώ να σας παροτρύνω, παύρα παρακαλέσω. Θα ήθελα αυτή την κίνηση του My Market, όπως και όλα τα σούπερ μάρκετ που συνεργάζονται μαζί μας, να την ανταμείψουμε. Οπότε προτείνω ανεπιφύλακτα
αυτή τη στιγμή, από εδώ μέσα, πόσοι έχετε παραγγείλει διατακτικές ποτέ? Πόσοι έχετε πάρει διατακτικές έστω και μια φορά? Γιατί βλέπω ότι είμαστε όλοι, αυτή τη στιγμή έχω 15-20 άτομα στο Facebook και 94 άτομα στο webinar, είμαστε πάνω από 100 άτομα. Και είμαστε όλοι φοβερά ενθουσιασμένοι για τα σούπερ μάρκετ. Αλλά μιλώντας, βλέπω ότι πάρα πολλοί είτε δεν ξέρουν πώς θα παραγγείλουν κτλ. Ωραία. Okay, λοιπόν, τώρα ρώτησα πόσοι έχετε παραγγείλει, πόσοι έχετε πάρει διατακτικές. Ουσιαστικά εσείς που έχετε πάρει διατακτικές, θυμάστε στα σεμινάρια παλιά που λέγαμε να έχεις ένα vending, ένα μηχάνημα και να του βάζεις χρήματα και να σου βγάζεις παραπάνω χρήματα. Οι διατακτικές είναι αυτό το πράγμα. Οι διατακτικές είναι ότι δίνω 190 ευρώ και παίρνω 200 ευρώ. Έτσι. Λοιπόν, 185 ευρώ ξέρω και παίρνω 200 ευρώ. Λοιπόν, οι διατακτικές πρέπει να παραγγείλουμε για να δούμε πώς δουλεύει το σύστημα, γιατί μας ωφελεί και γλιτώνουμε χρήματα, γιατί αποκτούμε εμπιστοσύνη και κυρίως γιατί μπορούμε να δείξουμε σε άλλους πώς παραγγέλνουν οι διατακτικές. Τώρα, επειδή εγώ έχω θετική νοοτροπία ως γνωστόν, ρώτησα ποιοι έχουν παραγγείλει και χαίρομαι γιατί δεκάδες άνθρωποι έχουν παραγγείλει. Οι περισσότεροι δεν έχουν γράψει. Και αυτό σημαίνει, και το ξέρουμε αυτό, ότι οι περισσότεροι δεν έχουν παραγγείλει. Είναι αρχή βέβαια, ήταν το καλοκαιράκι, χαλαρά κτλ. Σας παροτρύνω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από το σούπερ μάρκετ που σας βολεύει, και αν έχετε την επιλογή, ειδικά από το My Market, να μπείτε μέσα και να παραγγείλετε διατακτικές. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Παρεπτόντως, με βλέπετε ότι λυσάω. Ξέρετε ότι ποσοστά δεν παίρνω από αυτά. Δεν είναι ότι θα κερδίσω χρήματα, αλλά θεωρώ ότι θα κερδίσουμε όλοι πάρα πολλά χρήματα αν αξιοποιήσουμε γενικά την κάρτα και αν λειτουργούμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι βιώσιμο για τους πελάτες. Τα ελληνικά market, κύριε Φραγκούλη, θα τα έχουμε πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε στην τελική ευθεία. Είναι θέμα πιθανότατα, χωρίς να θέλω να φανώ αξιόπιστος, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή μέσα στις επόμενες 4-5 μέρες, θα μπορούμε να παραγγείλουμε διατακτικές My Market. Λοιπόν, ακούστε τώρα πώς αγοράζουμε διατακτικές. Θα σας παροτρύνω να το κάνετε τώρα. Βασικά, κάντε το όλοι τώρα για να δείτε τη διαδικασία. Είναι τρομερά απλή και με τον Μασούτη είμαστε όχι στην ερχόμενη εβδομάδα. Ελπίζουμε να γίνει στη μεθεπόμενη εβδομάδα, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα, ποια είναι η διαδικασία? Πληκτρολογείτε όλοι διατακτικές.gibs.com, όχι στο browser του webinar, γιατί θα κλείσει το webinar, σε ένα διπλανό browser ή σε έναν άλλο browser. Ελπίζω να μην σας χάσω από εκεί. Αν έχει την καλοσύνη κάποιος, ας γράψει το link για να μην πληκτρολογώ εγώ. Είναι διατακτικές, όπως τα ακούτε, γκρίγκλις, στα αγγλικά έτσι, με λατινικούς χαρακτήρες, διατακτικές.gibs.com. Μπράβο. Κάνετε κλικ εκεί ή δεξί κλικ και άνοιγμα σε νέο παράθυρο κάνετε. Λειτουργεί αυτό. Ωραία. Κάτι δεν το κάνω εγώ, μη μου κλείσει εμένα τώρα. Ωραία, λοιπόν. Όταν το κάντε το όλοι αυτό τώρα. Γράψτε μου OK όταν το κάνετε. Ωραία. Κάνετε όλοι κλικ, άνοιξε αυτή η σελίδα, έτσι. Κάποιοι τη βλέπετε πρώτη φορά, κάποιοι τη βλέπετε για πολλοστή φορά. Okay. Λοιπόν, εμφανίζεται αυτή η σελίδα. Και για να παραγγείλει κάποιους διατακτικές, και ξέρω θα σας σοκάρω τώρα, κάνει κλικ εκεί που λέει παραγγελία. Έχω βάλει πολλά τοξάκια για να μην μπερδευτείτε. Οπότε κάντε το ρόλο κλικ εκεί. Δηλαδή εκεί που έχει διατακτικές.gibs.com, κάντε κλικ εκεί που λέει παραγγελία. Όσοι είστε από Κύπρο, καταλαβαίνω ότι σας έχουμε σπάσει τα νεύρα εδώ στην Ελλάδα με τα σούπερ μάρκετ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεκινήσουμε με σούπερ μάρκετ και στην Κύπρο. Το παλεύουμε πάρα πολύ και θεωρώ ότι πάει και πολύ καλά η διαδικασία. Ελπίζω να έχουμε νέα σχετικά σύντομα. Λοιπόν, αλλά εκεί πριν δεν μπαίνετε τώρα να παραγγείλετε διατακτικές. Λοιπόν, και μπαίνετε μέσα, κάνετε κλικ στις παραγγελίες και μετά σου βγάζει από ποιο σούπερ μάρκετ θα ψωνίσεις. Και εγώ προτείνω τώρα να πάμε στο My Market, μια που το My Market μας αύξησε την έκπτωση. Λοιπόν, και πηγαίνουμε εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή έχει ένα πακέτο 200 ευρώ. Θα κοιτάξω να βάλουμε κι άλλα. Αλλά εμείς τώρα τι θέλουμε, γιατί βάλαμε τον πακέτο 200 ευρώ? Γιατί θέλουμε, υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο η συνεργασία μας να πάει και σε άλλα επίπεδα, που το θέλουμε όλοι αυτό πάρα πολύ. Και θέλουμε τώρα που ανεβάσα την έκπτωση να τους ανταμείψουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τζίρο.
Οπότε όσοι αγοράζετε από το My Market ή όσοι μπορείτε να αγοράσετε από το My Market, οπωσδήποτε τουλάχιστον ένα πακέτο των 200 ευρώ πάρτε το. Εκεί. Οπότε κάνετε κλικ τώρα όλοι εκεί που λέει διαθέσιμα προϊόντα. Και να μην θέλετε να αγοράσετε, μπορείτε να κάνετε κλικ για να δείτε τη διαδικασία. Οπότε κάνετε κλικ εκεί. Αν θέλατε αντίστοιχα από άλλο σούπερ μάρκετ, θα κάνετε διαδικασία σε άλλο σούπερ μάρκετ, έτσι. Λοιπόν. Α, τι ποσά μπήκαν. Πότε μπήκανε, μωρέ. Τι ποσά μπήκανε στις διατακτικές τώρα. Γιατί εγώ τράβηξα το screenshot πριν μια ώρα. Έλα ρε παιδιά. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, άρα όλοι πηγαίνουμε και βάζουμε στο από 60 ευρώ. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, τώρα και μετά πάμε, εγώ προτείνω να πάρετε 200, πάντως γιατί θέλουμε να τους κάνουμε τζίρο. Και μετά πηγαίνετε, κάνετε κλικ εκεί που λέει ολοκλήρωση παραγγελίας. Και όταν το κάνουμε αυτό, πάλι ξέρω θα σας σοκάρω, ολοκληρώνεται η παραγγελία μας. Λοιπόν, και ποια είναι η διαδικασία μετά. Η διαδικασία μετά είναι ότι μας ρωτάει ποιοι είμαστε. Αυτό είναι κάτι που μόνο εσείς μπορείτε να απαντήσετε. Βάζετε το email σας, τηλέφωνο επικοινωνίας, σε ποια χώρα είστε, Ελλάδα, νομός, πόλη και από κάτω πληκτρολογείτε διεύθυνση. Πάνω θα βάλετε εδώ πέρα την επωνυμία του σούπερ μάρκετ από το οποίο αγοράζετε. Το ξαναβάζετε άσχετα να το έχετε κλικάρει πριν. Και εδώ πέρα βάζετε username και password. Να ξέρετε κάτι, το username και το password εκεί πέρα δεν πηγαίνει σε αυτόν που έχει φτιάξει το site διατακτικές. Αυτό είναι συνδεδεμένο κατευθείαν με την OGI. Αυτό είναι μια λειτουργία διαθέσιμη σε όλα τα e-shop και δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε έχει φτιάξει shop από εμάς. Αν εμείς στα μέλη πηγαίνουμε και βάζουμε username και password, το σύστημα του περνάει κατευθείαν την έκπτωση που δίνει αυτό στην OGI. Έτσι, πολύ ωραίο και αυτό πολύ καινούργιο αυτό μετά την αναβάθμιση που έγινε. Λοιπόν, οπότε βάζουμε εκεί πέρα username και password. Γενικά, πιο εύκολο δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι γελιοδός εύκολο, έτσι, οκ. Okay. Λοιπόν, και μετά, δεν το προχώρησα εγώ παραπάνω. Μας λέει τρόπο πληρωμής και έχουμε δύο τρόπους πληρωμής. Διάβασα πριν ότι η Τζέννη δεν έχει χρήματα στην κάρτα. Μην ανησυχείς Τζέννη, έχουμε τη λύση και για σένα. Σου δίνει δύο επιλογές στο σύστημα. Το ένα είναι να πληρώσεις με κάρτα. Το άλλο είναι να πληρώσεις με κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό. Οπότε βάζεις τώρα την παραγγελία, πας αύριο το πρωί, κάνεις την κατάθεση και είσαι μια χαρά. Και δεν χρειάζεται να έχεις. Ακόμα και κάποιος που δεν έχει κάρτα μπορεί να παραγγείλει. Όταν επιλέξεις με κάρτα, θα σε πάει στο PayPal. Αλλά μη φοβηθείς και πεις «Α, δεν έχω PayPal, δεν μπορώ να αγοράσω». Ξέρουμε όλοι και από τα σεμινάρια ότι οποιοδήποτε χωρίς PayPal μπαίνει μέσα και αγοράζει με την κάρτα του ακόμα και αν δεν είχε πριν λογαριασμό PayPal. Μετά βέβαια βάζει username και password και αποκτά. Οκ. Η διαδικασία, δηλαδή επειδή λέμε ότι κάνουμε internet marketing κτλ. Κάλτσες αν πας να αγοράσεις online, η διαδικασία είναι δυσκολότερη. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Σας προτρέπω όσο πιο έντονα μπορώ να αγοράσετε διατακτικές, συμφέρει εσάς για πολλούς λόγους που είπαμε, θα γλιτώσετε λεφτά, θα δείτε πώς δουλεύει το σύστημα, θα μπορείτε να το εξηγήσετε, θα αποκτήσετε πίστη στην ιδέα, στο προϊόν κτλ. Βοηθάει και την ομάδα, γιατί εμείς μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία και φέροντας και άλλους ανθρώπους σε αυτή τη διαδικασία, αυξάνουμε τα ποσοστά όπως έγινε τώρα με το MyMarket. Έτσι. Και θέλουμε και σίγουρα έχουμε πολύ μεγαλύτερο περιθώριο. Καθώς θα περνάνε οι μήνες και τα χρόνια. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για τον courier που ρωτάνε κάποιοι και νομίζω ότι η κατάθεση στην τράπεζα έχει κόστος της τάξης του 1 ευρώ, ξέρω εγώ, όπως όταν κάνεις από μια τράπεζα σε μια άλλη. Είναι ένα γελίο κόστος τέλος πάντων. Παντελώς ασήμαντο και... Ωραία. Γράφει ότι η έκπτωση 7% ισχύει μόνο για το πακέτο 200 ευρώ. Όχι, θα πρέπει να ισχύει για όλα τα πακέτα. Μπορεί επειδή άλλαξε τώρα να μην έχει αλλάξει, αλλά η έκπτωση θα πρέπει να ισχύει για όλα τα πακέτα. Λοιπόν. Και στα 60 ισχύει. Θα τα φτιάξουμε όλα, παιδιά. Α, εσύ πήρες 60. Μόνο 60 ευρώ πήρες, ρε Μαρία. Ρε Μαρία. Α, η έκπτωση ισχύει σε όλα τα πακέτα. Α, Έλενα, ξέρεις τι, έχεις κάπου με κόκκινα γράμματα ότι ισχύει μόνο σε 200 ευρώ. Μπες και σβήστε αυτό. Λοιπόν, ωραία. Οκ. Okay. Περάκι. Έλα, σύγχαχα και χιλιάρικο. Λοιπόν, οκ. Okay, το κλείσαμε αυτό. Αυτά που σας λέω τώρα δεν έχουν καμιά σχέση με το πρόμο. Καμία σχέση. Έτσι.
αλλά ίσως και να έχουν κάποια σχέση. Έτσι. Γενικά, το να παραγγείλετε διατακτικές είναι κάτι που όσοι είστε εδώ μέσα, έχουμε συνολικά 118 άτομα. 101 στο webinar και 18, 119 άτομα. Θέλετε όλοι να πάρετε διατακτικές. Είναι το θέλετε δηλαδή. Πέρα από όλα τα άλλα που είπα, έχει και κάποια σχέση με το πρόμο. Λοιπόν, τώρα πάμε να μιλήσουμε λίγο για το πρόμο. Ας μιλήσουμε για πρόμο. Λοιπόν, καταρχήν, υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη πρόμο. Το ένα είναι το πρόμο, είναι τα πρόμο που τρέχει η εταιρεία και τα άλλα είναι τα πρόμο που βάζει γραμμή αναδοχής. Ποια είναι τα πρόμο που τρέχει η εταιρεία? Σου έλεγε η εταιρεία, ξέρω εγώ, γράψε 10 άτομα ή κάνε ή αναβάθμισε, ξέρω και τα λοιπά, και θα πάρεις ένα voucher δώρο, θα πάρεις μια εφαρμογή δώρο. Αυτά είναι πρόμο που τρέχει η εταιρεία. Απ' την άλλη, υπάρχουν και πρόμο που τρέχει η γραμμή αναδοχής, δηλαδή μαζεύονται τα διαμάντια, τα σμαράγια και τα λοιπά, και λένε και συνεννοούνται τι πρόμο μπορεί να τρέξουν εκείνοι, τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με αναγνώριση ή μπορεί να είναι και πράγματα που προσφέρουν στην ομάδα. Για παράδειγμα, όσοι από εδώ που θα πάνε καμιά 20 άτομα δωρεάν ταξίδι το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, αυτό είναι πρόμο της γραμμής αναδοχής, θα το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, το δωμάτιο αυτό πληρώνεται από τη γραμμή αναδοχής. Δεν έχει σχέση η εταιρεία με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πρόμο που κανονίσαμε οι AML, ξέρω εγώ, τα από supervisor και πάνω, και το βάλαμε αυτό για όσους θα αναβαθμίζουν, για όσους θα πάρουν το 1000 πακέτο κτλ. Το πρόμο αυτό που μπαίνει τώρα έχει ως εξής. Το πρόμο που θα μπει τώρα, το πρόμο που θα ανακοινωθεί αύριο, θα είναι ένα πρόμο το οποίο το έχει βάλει η εταιρεία και που πάνω σε αυτό πατήσαμε εμείς και βάλαμε και κάποια άλλα πρόμο και βγαίνει ένα σούπερ πρόμο. Έτσι. Οπότε αυτό που κάνουμε τώρα, όχι, οι διατακτικές του σούπερ μάρκετ που γράφεις Γιάννη δεν ισχύουν στο The Market, ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, αυτό Αντώνη, ευχαριστώ για την ψήφιση εμπιστοσύνης. Να ξέρεις ότι γι' αυτό το 90% οφείλεται στον Κουτρί. Να ξέρεις. Δηλαδή, ο Κουτρί το συζήτησε, το διαπραγματεύτηκε και μάλιστα μου το ανακοίνωσε. Και με έβαλε και να τον πιέσω για να το μου ανακοινώσει, που δεν αντέχω κιόλας. Λοιπόν, τώρα. Οπότε, αυτό που θα ανακοινωθεί αύριο, γιατί αύριο θα ανακοινωθούν όλα αυτά, έχουν να κάνουν με κάτι που βάλει η εταιρεία και με κάτι που βάλαμε εμείς. Αυτά που βάλαμε εμείς είναι κάποια πράγματα. Αυτό που βάλει η εταιρεία είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχει δώσει ποτέ, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία, το μεγαλύτερο κόστος και ούτω καθεξής, με εξαίρεση το Diamond Club που έχει τρέξει. Δηλαδή, όταν κάποιος ήταν διαμάντη 300 και μας πήγε στο Aldemar που ήταν ένα δωμάτιο, ξέρω που έκανε 600 ευρώ το βράδυ, αυτό ήταν προφανώς πολύ ακριβότερο. Για μικρά επίπεδα, πέρα από διαμάντια 300, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόμο σε αξία και τα λοιπά που έχει τρέξει ποτέ. Έτσι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε live από το Open, ακόμα και αν δεν κάνουμε live από το Open. Θα το μάθετε αύριο όλοι. Τελείωσε αυτό. Στο Open βέβαια θα ανακοινώσεις, θα γράψουμε και τα λοιπά. Θα ενημερωθείτε όλοι. Ακόμα και αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε live, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε live. Αλλά ακόμα και αν δεν μπορέσουμε, σίγουρα όλοι θα το ξέρετε αύριο. Λοιπόν, τώρα. Πάμε να δούμε ποια είναι τα στοιχεία ενός τέλειου πρόμο. Λοιπόν, ένα πρόμο, τι θέλουμε να κάνει. Ένα πρόμο ουσιαστικά μπαίνει για να κινητοποιήσει, να δημιουργήσει ανάπτυξη κτλ. Ένα πρόμο πρέπει να έχει τρία στοιχεία. Νούμερο ένα, πρέπει να εντυπωσιάζει, να είναι wow το πρόμο, και ταυτόχρονα να παρακινήσει δράση τους συνεργάτες. Δηλαδή θα πρέπει όλοι εμείς, ακόμα και αν είμαστε παλιοί μήνες κτλ., να πούμε wow, φοβερό πρόμο, και να κινηθούμε, να δραστηριοποιηθούμε, να χρειαστεί να κινητοποιηθούμε. Το δεύτερο που πρέπει να κάνει είναι ότι πρέπει να εντυπωσιάσει και να παρακινεί σε δράση τους καινούριους, είτε αυτοί είναι οι νέοι συνεργάτες, είναι υποψήφοι. Δηλαδή θα πρέπει να είναι κάτι που δεν θα το καταλάβουμε μόνο εμείς, που θα το καταλάβουν και εκείνοι και που θα παρακινήσει και εκείνους να γραφτούν, να ξεκινήσουν, να κάνουν εγγραφές κτλ. Και το τρίτο και το σημαντικότερο, που πολλές φορές σε πρόμο που έχουμε τρέξει δεν είχαμε εκεί την εστίασή μας και θεωρώ ότι τώρα οριμάσαμε
και την έχουμε και την εστίασή μας, είναι να δημιουργήσει ουσιαστική και πραγματική ανάπτυξη. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος, να τονωθεί να το κάνει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε μετά να του μείνει αυτού αυτό που θα πετύχει. Να μην είναι δηλαδή έκανα κάτι, πήρε ένα πρόμο και αυτό ήτανε. Να είναι έκανα κάτι, πήρε ένα πρόμο, αλλά ταυτόχρονα αυτό που έκανα με οδήγησε στο να έχω κάτι σταθερό, κάτι που θα μου δίνει εισόδημα συνέχεια και ούτω καθεξής. Έτσι. Αυτά γενικά είναι τα στοιχεία που πρέπει να έχει οποιοδήποτε πρόμο. Όλοι εσείς είστε πάνω από 20 άτομα στο live. Όλοι εσείς που είστε στο live, κάντε κλικ στο link που έχει απάνω και μπείτε μέσα στο webinar, αν θέλετε. Θα με δείτε να μιλάω επί πάρα πάρα πολύ ώρα χωρίς να... προσπαθώντας να μην πω το πρόμο. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Okay. Λοιπόν, τώρα, ποια είναι η δομή ενός πρόμο? Η δομή ενός πρόμο έχει να κάνει ως εξής. Όλα τα πρόμο, λένε θα κάνεις αυτό και θα πάρεις εκείνο. Αυτά είναι όλα τα πρόμο. Η δομή όλων των πρόμο είναι θα πρέπει, μπορεί να κάνεις αυτό, να πηδήξεις μέσα από φωτιά, ξέρω, και θα κάνεις κάτι και θα πάρεις κάτι άλλο. Τι θα πει φοβερό πρόμο? Ποιο είναι το καλό πρόμο? Αυτό που θα κάνεις να είναι πολύ πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που θα πάρεις. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Θέλουμε, δηλαδή το πρόμο αυτό θεωρώ ότι ζητάει τα λιγότερα δυνατά και δίνει πάνω από τα περισσότερα δυνατά. Που αυτό τι θα κάνει? Αυτό θα οδηγήσει οποιονδήποτε στο να παρακινηθεί σε δράση. Παρεπιπτόντως, να ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε εδώ πέρα σχεδόν 130 άτομα. Όσοι δεν είστε εδώ κατά λάθος, δηλαδή όσοι δεν είδατε κάτι και μπήκατε μέσα και λέτε τι είναι αυτό, GI, τι είναι αυτό το πράγμα. Όσοι δεν είστε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πιάσετε το πρόμο, να το ξέρετε. Πάω στοίχημα, ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί είναι τόσο μικρό αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος και τόσο μεγάλο αυτό που θα πάρει. Και αυτό που σας προτείνω είναι αυτό το πρόμο να το δείτε σαν ηγέτες, ακόμα και αν δεν έχει ομάδα. Να δείτε αυτό το πρόμο όχι στο τι θα κάνει σε εσάς μόνο, αλλά στο τι θα κάνει και στην ομάδα σας, στους υποψηφίους σας και ούτω καθεξής. Τώρα, όσον αφορά αυτό το πρόμο, υπάρχουν τέσσερα πράγματα. Υπάρχουν τέσσερα πράγματα που πρέπει να πετύχουμε. Μάλλον όχι. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα επίτευξης. Αυτός που κάνει το νούμερο 1 κερδίζει κάτι, αυτός που κάνει το νούμερο 2 κερδίζει κάτι, αυτός που κάνει το νούμερο 3 κερδίζει κάτι. Σας δίνω στοιχεία, σας δίνω. Αυτός που θα κάνει το νούμερο 4 κερδίζει κάτι άλλο. Έτσι. Οπότε είναι το 1, το 2, το 3 και το 4. Εντάξει. Λοιπόν. Θα κάνεις... Τι το έχω γράψει αυτό τώρα? Λοιπόν, περιμένετε τώρα. Μπράβο, λοιπόν. Δεν μου έχει φορτώσει... Α, δεν έχω βάλει καλή διά... Λοιπόν, τι θα σας κάνω εγώ τώρα? Το εταιρικό είναι το νούμερο 4. Το εταιρικό. Προσέχω τώρα, μην πω καμιά. Λοιπόν, το εταιρικό είναι το νούμερο 4. Το 1, το 2 και το 3 το έχουμε βάλει εμείς. Είναι της γραμμής αναδοχής. Δεν μπορώ να σας πω τι πρέπει να κάνεις, ούτε στο 1, ούτε στο 2, ούτε στο 3, ούτε στο 4, γιατί θα φανεί τι είναι και δεν πρέπει να το πω. Πρέπει να πάρουν πρώτα το email. Αύριο περιμένω email. Αυτό που θα σας πω, ούτε μπορώ να σας πω η εταιρεία τι θα δώσει. Αυτό που θα σας πω είναι εμείς τι δίνουμε. Δηλαδή θα σας πω τι θα κερδίσει κάποιος που θα πετύχει το 1, το 2 και το 3. Και δεν θα σας πω τι θα κερδίσει το 4. Bear with me. Αυτός που θα πετύχει το πρώτο επίπεδο του πρόμου που βάζουμε εμείς θα πάρει το automated webinar των καταναλωτών και τη σελίδα των επιχειρήσεων. Να εξηγήσω τι είναι αυτό. Δεν σας μπέδεψα, ρε. Έλα, είναι απόλυτα ξεκάθαρα αυτά που λέω. Λοιπόν, αυτός που θα πετύχει το πρώτο επίπεδο τι θα πάρει? Θα πάρει το automated webinar και μια σελίδα επιχειρήσεων. Τι είναι αυτό? Το automated webinar των καταναλωτών είναι ένα webinar που κάνω εγώ, που βλέπετε τι ωραία webinar που κάνω, στο οποίο απευθύνομαι σε καταναλωτές που δεν ξέρουν τι είναι ο GI, τους εξηγώ την ιδέα
και μετά ελπίζουμε ότι θα θέλουν να γραφτούν. Αυτό δεν θα σας δώσω το δικαίωμα να το τρέχετε. Αυτό θα σας το δώσω. Θα σας δώσω κωδικό αντιγραφής. Μπορείτε να είστε εσείς ο διοργανωτής. Θα βγάλετε τα δικά σας link. Θα το τρέχετε το webinar αυτό όποτε εσείς θέλετε. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, ό,τι θέλετε εσείς κάνετε. Μπορείτε κάλλιστα να κάνετε, να το στέλνετε σε messages στους γνωστούς σας, σε φίλους σας στο Facebook, να το τρέξετε διαφήμιση, ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε. Αν το είδατε, γι' αυτό σας είχα βάλει να το δείτε, θεωρώ ότι είναι ένα καλό webinar, παρόλο που το φτιάξαχω και λέω τώρα ότι έχεις καλό webinar. Αλλά ναι, είναι ένα πολύ ωραίο webinar. Για καταναλωτές είναι αυτό, έτσι. Οπότε αυτός που κάνει το πρώτο βηματάκι θα έχει το δικό του automated webinar. Δεν θα τρέχει οπότε τις ώρες που θα βγάζω εγώ να δηλώσω εμένα κτλ. Θα στέλνει τη σελίδα, θα κάνουν οι άλλοι register, θα βλέπει μέσα από το webinar, βλέπεις ποιοι το είδανε, τι γράψανε στα σχόλια, τι άλλες ερωτήσεις κάνανε και ούτω καθεξής, από πόση ώρα μπήκανε, πόση ώρα βγήκανε κτλ. Οπότε αυτό είναι ένα καλό εργαλείο. Η δεύτερη σελίδα που θα σας δώσω είναι η σελίδα των επιχειρήσεων. Έχουμε φτιάξει αυτή τη σελίδα των επιχειρήσεων, στην οποία την παίρνουμε, τη δίνουμε σε μια επιχείρηση. Και η επιχείρηση σας πληρώνει και γράφεται και βγάζετε εσείς το 80% προμήθεια. Είναι μια σελίδα που εξηγεί στον επιχειρηματία τι θα κάνει ο GIBs για αυτόν. Για το site που θα έχει, για την προβολή που θα έχει κτλ. Και πάλι εδώ πέρα, αυτή η σελίδα θα είναι δικιά σας. Δεν θα είναι δικιά μου σελίδα, θα είναι το κωδικό, βάζετε τον κωδικό, το αντιγράφετε και το παίρνετε και έχετε μια σελίδα αν θέλετε να βάλετε μαγαζιά. Οπότε το πρώτο επιπεδάκι έχει να κάνει ότι θα πάρει το δικό σας webinar και θα πάρει τη δικιά σελίδα να γράφετε επιχειρήσεις. Το δεύτερο επίπεδο έχει να κάνει με VIP θέσεις στο συνέδριο. Τώρα, αυτό, αν θέλετε να κάνετε ομάδα, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί οι άνθρωποι κακά τα ψέματα ανταποκρίνονται σε αυτόν που θεωρούν ότι είναι αυθεντία και έχουμε κάποιους πολύ πρωτόγονους τρόπους για να κρίνουμε ποιος είναι αυθεντία, ποιος είναι ειδικός κτλ. Ευτυχώς ή δυστυχώς, οι άνθρωποι που κάθονται μπροστά σε ένα συνέδριο, που θα κάθεστε σε ειδικά θρανία ή σε μια ρωτώντα ή σε κάτι τέτοιο, θα είστε σε πολύ πολύ πρεστή. Οι άνθρωποι που θα πετύχουν το 2 και το 3 θα είναι σε πολύ πολύ πρεστή θέσεις. Ειδικά για την. Πέρα από το ότι θα παρακολουθήσετε καλύτερα και θα απορροφήσετε περισσότερα πράγματα κτλ. Που όλα μετράνε, θα είναι πάρα πολύ καλό και για τον κόσμο που θα φέρετε εκεί. Γιατί θα δει ότι εσείς προχωράτε, ότι έχετε κάνει πράγματα, ότι έχετε επιτύχει πράγματα κτλ. Επίσης, προφανώς αυτό θα συνοδεύεται και με ειδική αναγνώριση στο συνέδριο. Λοιπόν, οπότε είναι VIP θέσεις. Το τρίτο έχει να κάνει με το εξής. Δύο πράγματα είναι πάλι. Το πρώτο είναι την Παρασκευή το βράδυ πριν το συνέδριο. Το γεύμα ηγεσίας που κάνουμε σχεδόν πάντα θα αντικατασταθεί από VIP γεύμα για τους ανθρώπους που θα πετύχουν το επίπεδο 3. Οπότε φανταστείτε πριν το συνέδριο, που το συνέδριο είναι το κλείσιμο ενός κύκλου ουσιαστικά. Λογικά θα έχουμε πετύχει όλοι πολλά πράγματα, θα είστε χαρούμενοι, θα προσμονούμε το συνέδριο με τα άλλα φοβερά πράγματα που θα ανακοινωθούν εκεί κτλ. Και την Παρασκευή το βράδυ, οι νικητές, οι καλύτεροι των καλύτερων, θα έχουν ένα πληρωμένο, όλα πληρωμένα, VIP γεύμα με πολύ πολύ καλό φαγητό. Έτσι, δεν έχουμε κανονίσει ακόμα που θα είναι κτλ. Την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε όσοι το είχατε πετύχει, το είχαμε κάνει στο Καστρί, σε ένα εστιατόριο που ήταν βραβευμένο με 2 χρυσούς κούκους. Ή σκούφους, όπως λένε μερικοί, που δεν γνωρίζω ακριβώς το πώς βραβεύεται εστιατόριο. Αλλά σε ένα πολύ καλό βραβευμένο εστιατόριο, τέλος πάντων, είχε γίνει την προηγούμενη φορά. Πολύ, πολύ luxurious έτσι, κατάσταση. Οπότε θα γίνει το πρώτο πράγμα που κερδίζει αυτός που πετύχει το νούμερο 3, είναι το γεύμα των νικητών. Είναι ένα πολύ, πολύ ωραίο συνέστημα όταν εσύ έχεις κάνει κάτι που οι περισσότεροι δεν έχουν κάνει και που είσαι μαζί με άλλους ανθρώπους που το πετύχαν. Είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα, αυτό που λένε the inner circle, κάτι τέτοιο. Οπότε θα μπεις εσύ Παρασκευή βράδυ είναι αυτό. Θα γίνει το meeting ηγεσίας που συμμετέχουν όλα τα ζαφύρια, από εκεί και μετά θα γίνει το γεύμα. Λοιπόν, το άλλο πράγμα που κερδίζει αυτός που πετύχει το νούμερο 3
είναι ότι θα έχετε το δικαίωμα, αν θέλετε, να τρέξετε το σεμινάριο το δικό μου στο internet marketing. Για συνεργάτες είναι αυτό, δεν είναι για πελάτες, αυτοί για συνεργάτες. Αυτά τα διοργανώνω εγώ μία ή δύο φορές το μήνα. Θα μπορείτε εσείς να τρέχετε το δικό μου σεμινάριο, θα σας δώσω τις σελίδες μου, τα email μου, θα σας δώσω ό,τι χρειάζεστε. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε ποσοστό 1%, 1 στα 8, κλείνουμε επίσης 1 στα 8 πακέτα, μέσος όρος τζίρο πακέτων γύρω στα $500-550. Και το πρόμο είναι ότι εσείς θα μπορείτε να τρέχετε αυτό το σεμινάριο και ταυτόχρονα θα δουλεύω εγώ για σας σαν να είμαι εγώ ο προσωπικός σας upline στο κομμάτι των εγγραφών. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα σας κάνω εγώ τα κλεισίματα. Δηλαδή, θα φέρετε εσείς, ας πούμε, 10 καλεσμένους, 15 καλεσμένους. Αυτή μπορεί να είναι από τη λίστα σας, μπορεί να είναι από το ίντερνετ, έτσι από οπουδήποτε μπορεί να είναι. Και με αυτούς τους ανθρώπους, με όσους το συζητάνε, θα μιλάω εγώ προσωπικά. Θα κανονίζετε πότε, ένα-δύο ώρα, ξέρω εγώ, θα τα πούμε αυτά. Και θα κανονίζετε να τους παίρνω εγώ και θα τους παίρνω εγώ και θα τους γράφω εγώ. Προφανώς θα γράφονται σε εσάς όμως. Αυτό είναι το νούμερο 3. Έτσι, του promo. Πάμε εδώ. Okay. Σε λίγο ταυτίνει το Facebook, εσείς οι 20 φύγετε από το Facebook και πηγαίνετε στο δωμάτιο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο νούμερο 4. Το νούμερο 4, όπως είπαμε, δεν μπορούμε να πούμε τι κερδίζει αυτός. Κάποια θέματα είναι και θέμα γούστου στα πρόμο, έτσι. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πει, εγώ δεν βάζω επιχειρήσεις, δεν με νοιάζει η OJIB σελίδα. Ο άλλος μπορεί να πει, δεν με νοιάζουν οι βίαιοι επιθέσεις. Ο άλλος μπορεί να πει, κάνω δίαιτα και θα τρέξω μόνο. Έτσι. Λοιπόν, το νούμερο 4, πάλι είναι υποκειμενικό αν θα αρέσει ή δεν θα αρέσει. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να μην αρέσει. Και το αντικειμενικό είναι ότι το κόστος του είναι το μεγαλύτερο από τα προηγούμενα, προφανώς, και μεγαλύτερο από ό,τι έχει τρέξει ποτέ η εταιρεία. Το μεγαλύτερο πρόμο, παύλα, μπόνους που έχει δώσει ποτέ η εταιρεία. Σε δυναμική κέρδους δικιά. Με εξαίρεση το Diamond Club που είχαν πάει τα διαμάντια. Το Diamond Club είναι ένα ταξίδι που είχαν πάει αυτοί που ήταν διαμάντια και είχαν 300 άτομα ομάδα μοιρασμένη σε 3 πόδια για πάνω από ένα χρόνο. Είναι άνθρωποι που είχαν κάνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ τζίρο, τεράστια επίπεδα, διαμαντένι manager για πάνω από ένα χρόνο. Έτσι. Μετά από αυτό, σαν κόστος, αυτό είναι το καλύτερο. Έτσι. Μην φανταστείτε. Λοιπόν, τώρα. Θα σας πω τώρα τι θα γίνει με αυτό το πρόμο. Δεν θα σας πω ούτε τι θα πάρετε, ούτε τι πρέπει να κάνετε. Αλλά θα σας πω τι γίνεται εδώ. Αυτό το πρόμο, που είναι το ακριβότερο, το παίρνει η εταιρεία και αυτό που πρέπει να κάνεις, μόνο αυτό θα πω. Και αυτό που πρέπει να κάνεις για να το πετύχεις, το πάει και το κατεβάζει κάτω από το ένα. Και ουσιαστικά το κάνει πολύ πολύ πιο εύκολο, πολύ 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 πιο εύκολο από το νούμερο 1. Δηλαδή, είδαμε πριν τι κερδίζεις το 1, στο 2, στο 3 και τα λοιπά. Το πρόμο της εταιρείας είναι τουλάχιστον 3 φορές ευκολότερο από το πρόμο νούμερο 1. Απείρως ευκολότερο από το 2 και απείρως ευκολότερο από το 3. Και είναι το ακριβότερο. Και αυτός είναι ο λόγος προφανώς που ξέρω ότι όλοι εσείς θα πιάσετε οπωσδήποτε αυτό το πρόμο θα το πιάσετε και ξέρω ότι και πολλοί δικοί σας θα το πιάσουν. Και γι' αυτό είναι όλοι τόσο ενθουσιασμένοι. Γιατί θα γίνει πανικός. Και θα γίνει πανικός που με το που τελειώσει το πρόμο θα μας βοηθήσει αυτό που θα έχει γίνει να πάμε ακόμα πιο μακριά και ακόμα πιο δυνατά με πολύ σωστές υποδομές. Να έχουμε ανάπτυξη με πολύ γερές βάσεις, με πολύ γερές υποδομές. Να μην έχουμε ανάπτυξη που θα είναι τώρα τι γίνεται, ξέρω εγώ, κτλ. Λοιπόν. Τώρα. Ένα πρόμο δεν φέρνει την άνοιξη. Η αξιοποίηση ενός πρόμο όμως τι φέρνει. Τι θα πει αξιοποίηση. Υπάρχει το να το δω εγώ. Υπάρχει να δω το πρόμο τι θα βγάλω εγώ. Θα βγάλω τόσα. Τέλεια. Και υπάρχει και το okay, θα βγάλω εγώ τόσα. Αλλά αν βρω εγώ και 5 ή 10 ανθρώπους ή 15 ανθρώπους άλλους που και αυτοί θέλουν αυτό το πράγμα και αυτοί το κερδίζουν αυτό το πράγμα
τι θα σημαίνει αυτό για την επιχείρησή μου, ότι θα εκραγεί η επιχείρησή σου. Με την καλή έννοια, όχι ότι θα εκραγεί. Θα εκραγεί προς... Δεν ξέρω τώρα. Να, αυτό τώρα, ας πούμε, αν δεν ήταν live, θα το έκανα edit. Λοιπόν, η επίτευξη του πρόμου αυτού θα μας ωφελήσει πολύ, αλλά δεν θα μας απογειώσει, αλλά η αξιοποίησή του θα μας απογειώσει. Ο πιο μακρύς δρόμος ξεκινάει με ένα μικρό βήμα και συνεχίζεται με εξίσου μικρά βήματα. Δηλαδή, ο πιο μακρύς δρόμος, λέμε, ξεκινάει με ένα μικρό βήμα. Αλλά δεν είναι ότι μετά αρχίζεις και κάνεις βήματα 100 μέτρων. Γενικά, μια ομάδα 1000 ατόμων, τι είναι? Είναι 1000 διαφορετικές εγγραφές. Δεν έχει έρθει κανείς και να κάνει μια 200 εγγραφή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μια ομάδα 1000 ατόμων είναι 1000 εγγραφές. Και εμείς τι θέλουμε? Αυτά τα μικρά βηματάκια, εγγραφούλα ή τρεις εγγραφούλες και ούτω καθεξής. Θέλω λίγο να σας δείξω με ένα παράδειγμα, το οποίο είναι ανεδαφικό και δεν θα γίνει ποτέ, τη δύναμη της αναπαραγωγής στο μοντέλο μας και πόσο σημαντική είναι η δύναμη των τριών στο μοντέλο μας. Γιατί τρεις, με τους τρεις γινόμαστε δωρεάν. Και παρόλο που όσοι είμαστε εδώ πέρα, ξέρω ότι δεν πηγαίνουμε για τρεις και το να είμαστε δωρεάν δεν μας λέει τίποτα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι εδώ που πάνε για να αντικαταστήσουν το μισθό τους, να διπλασιάσουν, το μισθό τους που έχουν μεγάλα όνειρα κτλ. Αλλά αν το δούμε από την οπτική του πελάτη, το 3 and you are free είναι πολυτιμότερο από οτιδήποτε άλλο. Γιατί ο πελάτης δεν θέλει να κάνει τη δικιά του παγκόσμια επιχείρηση, δεν θέλει να έρχεται στα open, δεν θέλει να έρχεται στα συνέδρια, δεν θέλει να εκπαιδευτεί, δεν θέλει να μάθει internet marketing, αλλά θέλει να μην πληρώνει συνδρομή. Και είναι πολύ πολύ εύκολο με τα όπλα που έχουμε σήμερα, αν ο upline λειτουργεί σωστά, να τον κάνουμε free αυτόν τον άνθρωπο. Και η λογική στην οποία θα μπορούσαμε να απευθυνόμαστε σε ένα πελάτη είναι: χρησιμοποιήσει εσύ την κάρτα και απλά 25 ευρώ το μήνα κάνει, 28 δολάρια το μήνα, και απλά να ξέρει ότι αν δει ότι τελικά ωφελείσαι, αν δει ότι όντω τελικά δίνει 25 και γλιτώνει 100, να ξέρει ότι αν αυτό το προτείνει και σε τρει άλλου, να ξέρει ότι εσύ δεν θα χρειαστεί να πληρώνει συνδρομή, εφόσον αυτοί είναι συνδρομητέ. Η συνδρομή σου θα βγαίνει δωρεάν. Μην το πει τα leader συμπόνου, το matching. Θα πάρει πιλό. Αυτά αν θες πες, να τις μην τα πεις. Αλλά ακόμα και αν δεν τα πεις, το 3 and you are free για τον πελάτη είναι φοβερά φοβερά πολύτιμο. Φανταστείτε, οποιοδήποτε εδώ πέρα μέσα σε μια εβδομάδα θα μπορούσε να βάλει τρεις πελάτες. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Σε μια μέρα θα μπορούσαμε να τους βάλουμε. Φανταστείτε αν είχαμε τη δυνατότητα, που είναι ανεδαφικό αυτό, το ξέρω, με κάθε εβδομάδα οι τρεις να κάνουν τρεις, που είναι εύκολο ο ένας να κάνει τρεις και ο δεύτερος να κάνει τρεις, αλλά ποτέ δεν θα γίνει όλοι μαζί να κάνουν κάτι, γιατί ο ένας θα χτυπήσει το πόδι, το άλλος θα αρρωστήσει, ξέρω εγώ, θα παρκέται κτλ. Αλλά αν αυτό το πράγμα το προεκτείνεις, την πρώτη εβδομάδα έχεις 3 άτομα ομάδα, τη δεύτερη εβδομάδα έχεις 9 άτομα ομάδα, την τρίτη εβδομάδα έχεις 27 άτομα ομάδα, 81 άτομα ομάδα κτλ. Για να καταλάβουμε τη δύναμη της αναπαραγωγής, μέσα σε 8 εβδομάδες, ή αν δεν θέλετε με εβδομάδα με το μήνα κάτι το, μέσα σε 8 μήνες θα είχατε ένα γεμάτο matrix. Το γεμάτο Matrix θα σας έδινε ένα μηνύο εισόδημα ακόμα και δεν πουλιόταν ούτε ένα. Δεν σας λέω ότι κάποιος θα τα βγάλει αυτά σε 8 εβδομάδες, σε 8 μήνες. Σας λέμε τη δύναμη της αναπαραγωγής του 3. Ότι οποιοδήποτε μπορεί να βάλει 3 για να βάλει 3 για να βάλει 3 και να είναι free. Που πάλι δεν θα το κάνουν όλοι, αλλά αν κάποιοι το κάνουν, θα έχουμε τεράστια έκρηξη στην επιχείρησή μας. Και κάνω αυτό το ιδανικό παράδειγμα για να αποδείξω το πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η έκρηξη. Σε αυτό εδώ λοιπόν το παραδειγματάκι που κάθε εβδομάδα ο καθένας βάζει από 3. Εσείς μέσα σε 8 εβδομάδες έχετε ένα μηνύο εισόδημα 20 με 50.000 δολάρια ανάλογα με το leadership bonus που παίρνετε. Και αυτό είναι αν δεν πουλήσετε πακέτα. Ούτε ένα πακέτα. Εδώ έχουν ξεκινήσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι χωρίς ούτε ένα πακέτο. Αν ένας στους 10 έπαιρνε πακέτο, πιθανότατα θα ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος στην Ελλάδα. Υπερβάλλω τώρα, αλλά μπορείτε να φανταστείτε, ξέρω εγώ, μια προμήθεια 300 δολάρια. Είμαστε μητριοπαθείς, 300 δολάρια επί 1000 πακέτα. Θα ήταν 300.000 ευρώ σε 8 εβδομάδες. Δεν θα ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος στην Ελλάδα, λέμε τώρα, έτσι. Okay. Αυτό προφανώς δεν μπορεί να γίνει, αλλά τι θέλω να πάρετε από αυτό? Κρίμα που δεν μπορεί να γίνει, στην αγχωριόμαστε. Αλλά τι κρατάμε από αυτό? Ότι το 3 and you are free του πλάνου, τώρα που μπορούμε με μεγάλες αξιώσεις να κάνουμε πελάτες, είναι πάρα 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 πολύ πολύτιμο. Για να κάνουμε αναπαραγωγή, ακόμα και μέσα από τους πελάτες, βοηθώντας τον αυτό να γίνει free, βρίσκοντας άλλους που μπορεί κάποιος άλλος μετά να γίνει συνεργάτης και ούτω καθεξής. Τώρα,
Θέλω να κάνω εδώ πέρα μια μικρή παρενθεσούλα. Όσον αφορά το προϊόν. Δύο παρανοήσεις θέλω, από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά. Το πρώτο είναι ότι το να κάνει κάποιος πελάτη, δηλαδή το να δημιουργήσουμε ένα καταναλωτή, δεν μ' αρέσει το πελάτη, το να δημιουργήσουμε ένα καταναλωτή, το να δημιουργήσουμε ένα έξυπνο ενεργητικό καταναλωτή, δεν θα είναι αυτόματο. Δηλαδή μπορεί εμείς να βλέπουμε ότι το προϊόν πλέον είναι απίστευτο, αλλά ο άλλος έχει τα κόμπλεξ του, την κούρασή του, τα θέματα του, τα ψυχολογικά του, τη γυναίκα του που την έπιασε να την κερατώνει, οτιδήποτε να το κερατώνει και ούτω καθεξής, έτσι. Οπότε, σε οποιαδήποτε ιδέα, σε οτιδήποτε υπάρχει πάντα κάποια αντίσταση. Και είναι λάθος να μην είμαστε έτοιμοι για αυτή την αντίσταση. Δηλαδή, όταν θα μιλάμε σε έναν υποψήφιο καταναλωτή, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επιχειρηματολογήσουμε, να του δείξουμε, να του εξηγήσουμε. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, προχτές, ας πούμε, μίλαγα με κάποιον που στο τηλέφωνο του λέει άλλος, πόσα ξοδεύεις στο σούπερ μάρκετ, είπε την εταιρεία από την οποία αγοράζουμε, από την οποία έχουμε τις διατακτικές με 7%. Με τι αγοράζεις, λέει 500-600 ευρώ το μήνα. Του λέει, ωραία, έχουμε μια κάρτα, σου δώσει έκπτωση και λοιπά. Δεν θέλω να μπλέκουμε κάρτες. Και ο άλλος εκεί απογοητεύτηκε και το άφησε. Ενώ είναι ξεκάθαρο ότι ο άλλος δεν έχει καταλάβει τι του λες. Δηλαδή, ο άλλος έχει δει τη διαφήμιση της τάδες κάρτας που δίνει 1% cashback, δεν έχει καταλάβει τι του λες. Δεν έχει καταλάβει ότι, ρε φίλε, θα δίνεις 25, θα γλιτώνεις 35 μόνο από εκεί. Από 35 μόνο από το σούπερ μάρκετ. Συν ότι άλλο πάρει. Δεν το έχει καταλάβει ο άλλος. Εμάς η δουλειά, εμείς γι' αυτό, γιατί πληρωνόμαστε εμείς. Γιατί πρέπει να εξηγήσουμε, η δουλειά μας είναι να εξηγούμε κάποια πράγματα. Να εξηγούμε την επιχειρηματική ιδέα, να εξηγούμε στον επιχειρηματή τι θα πάρει, να εξηγούμε και στον καταναλωτή ποιο είναι το συμφέρον του. Γιατί αν κάποιος σε αυτή τη ζωή δεν καταλαβαίνει ποιο είναι το συμφέρον του, είναι ο καταναλωτής, ο οποίος γενικώς δεν κάνει τις καλύτερες επιλογές συνήθως. Ωραία. Το άλλο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι ειδικά οι καινούργοι να μην παραβλέπετε ότι η κάρτα μας είχε πολύ 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 μεγάλη αξία και πριν τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ για μένα είναι ένα πάρα πάρα πολύ καλό selling point, γιατί είναι η ερώτηση που πάντα σου κάνει ο άλλος, σούπερ μάρκετ έχεις, γιατί σκέφτεται τι αγόρασε χτες και τα αγοράσει αύριο, μέχρι εκεί πάει η όρασή του, το χτες και το αύριο. Και προφανώς είναι και ουσιαστικό, γιατί ένα πολύ μεγάλο budget πάει εκεί και θα γλιτώνει χρήματα από εκεί κτλ. Αλλά εμείς εδώ και πολλούς μήνες ή χρόνια έχουμε ανθρώπους που γλιτώνουν 100, 200, 300, 400 ευρώ το μήνα από άλλα πράγματα που δεν τα αγοράζουμε καθημερινά. Και έχουμε δει όλα αυτά τα εξελάκια και σίγουρα πολλοί από αυτούς εδώ πέρα. Οπότε όταν θα μιλάμε με τον άλλο, πέρα από το προφανές που είναι το σούπερ μάρκετ, να έχουμε στο νου μας ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που άλλος πάλι μπορεί να μην τα σκέφτεται, το οποίο θα είναι το να αλλάξει λάστιχα. Εγώ γλίτωσα λάστιχα πρέπει να, δεν θυμάμαι πριν κάνω 2 μήνες, ξέρω εγώ, στο τζιπ αλλάξαμε λάστιχα και γλιτώσαμε νομίζω 120 ευρώ από τα λάστιχα. Προσέξτε, γλιτώσαμε 120 ευρώ από τη χαμηλότερη τιμή ελαστικών που βρήκα στο Scrooge στην Αττική. Είναι μια συμβιβλημένη εταιρεία, ο Μέμο στο Μαρούσι. Πολλά άλλα παραδείγματα τέτοια μπορώ να σας βρω. Είχαμε πάει στην Κρήτη με τη Μαρία πριν, ξέρω εγώ πότε είχαμε πάει, και ξενοδοχείο που το booking το έχει 800 ευρώ, εμείς το κλείσαμε 250 ευρώ. Δηλαδή, που είναι τεράστια ποσά αυτά. Και όλα αυτά είναι πάλι κομμάτι της κάρτας. Οπότε δεν θέλουμε να χάσουμε την, πώς το λένε, δηλαδή είναι, τα σούπερ μάρκετ είναι μια τρομερή αναβάθμιση, αλλά είναι αναβάθμιση σε κάτι που έτσι καλώς έχει πολύ μεγάλη αξία. Πρέπει να εξηγήσουμε και το ένα και το άλλο. Στην αρχή προφανώς θα πάμε το σούπερ μάρκετ, γιατί είπαμε ο άλλος σκέφτεται το χτες και το σήμερα, αλλά γενικά υπάρχει η ασφάλεια του αυτοκινήτου, θα κάνει 2 μήνες μετά και όλα αυτά τα ξέρουμε, έτσι. Λοιπόν, η κεντρική ιδέα είναι ότι αν εμείς δημιουργήσουμε νούμερο 1 ευχαριστημένους καταναλωτές και μετά τους πούμε έλα να σε κάνω δωρεάν ρε φίλε, θα έχουμε γιγάντια ανάπτυξη. Προσοχή, το κλειδί εδώ πέρα είναι ότι πρώτα δημιουργούμε τον ευχαριστημένο καταναλωτή. Δηλαδή μην πάμε πάλι να το κάνουμε έλα μπες, δεν βαριέσαι μωρέ, θα τα βρούμε μετά για την εφαρμογή, φέρε μου 3. Γιατί η τεράστια αξία είναι να τον πάρει ο φίλος του που δεν κάνει επιχείρηση, που δεν έχει συμφέρον, που δεν τον νοιάζει, αυτό είναι το κλειδί. Και να του πει, ρε, εγώ γλιτώνω 150 ευρώ το μήνα.
Είναι μια κάρτα πολύ καλή. Είναι φίλος μου αυτός, τον εμπιστεύομαι. Πάρε και μια κάρτα. Η δουλειά μας μετά θα είναι όχι απλά εύκολη, θα είναι γελιοδός εύκολη. Μετά θα όταν θα έρθει σε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο, θα μπορείς να τον ρωτήσεις και το κλασικό. Εμείς είμαστε ένα κλαμπ και αναπτυσσόμαστε πάρα πολύ γρήγορα και αναζητάμε αυτή τη στιγμή ανθρώπους φιλόδοξους και δραστήριους. Μήπως έχεις κάποιον στο περιβάλλον σου που να έχει. Έτσι, αυτό, μην του πεις αυτού νου στο περιβάλλον. Το καταλαβαίνει τώρα αυτό. Λοιπόν, αν έχεις την κάρτα εκεί σε μέλος, έχεις την στο GI Booking, έχεις να πάρεις το upsell του το 150. Υπάρχουν δύο είδη πελατών, 28 δολάρια το μήνα, που έχει τα σούπερ μάρκετ και τις μικρομεσαίες, και είναι με το 150 και 28 που παίρνει ένα σωρό μπόνους και τις 300.000 επιχειρήσεις στην Αμερική, και αυτό που μας ενδιαφέρει, τα διεθνή brands, τα διεθνή e-shop και το GI Booking, που είναι 400.000 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τώρα, άλλο ευχάριστο νέο. Είμαστε έτοιμοι με το delivery.gr. Έχω το link να σας το ποστάρω στο άλλο laptop. Οπότε με το που κλείσει... Βασικά, θα σας το... νομίζω ότι είναι σωστό. Είναι OGI... Βασικά, θα το πω, τσεκάρετε το. Αν δείτε ότι δουλεύει, γράψτε το link εδώ. Αλλά αν δείτε ότι δουλεύει, δοκιμάστε ogimarketing.com, που είναι το link του MS, κάθετος OGI Delivery. ogimarketing.com, κάθετος OGI Delivery. Εκεί πέρα τώρα ποια θα είναι η διαδικασία. Η διαδικασία θα είναι ότι οι ίδιες επιχειρήσεις έχουν, Αντώνη, να ξέρεις. Δηλαδή το eFood και το Delivery έχουν σύμπλην 5%, τα ίδια μαγαζιά έχουν. Δηλαδή είτε είναι το ένα ή το άλλο, το ίδιο πράγμα είναι. Και από πλευρά τιμών και από όλες τις πλευρές. Τώρα, εδώ πέρα τι θα έχουμε. Θα έχουμε 5% έκπτωση σε 2.500 επιχειρήσεις, που και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι σωστό αυτό? ogimarketing.com. Σωστό είναι το link. Ρε Μαρία! Η αιματική, ορίστε. Λοιπόν, και ο μελαγχολικός Δημητρακόπουλος. Δεν ξέρω, μελαγχολικός. Ωραία, αν σας δούλεψε, ποστάρετε το. Αν δεν σας δούλεψε, μην το ποστάρετε. ogimarketing.com, κάθετος. Α, χολερικός, εντάξει. Σωστό είναι το link. Okay. Λοιπόν, ωραία, αυτό είναι. Εκεί πέρα τώρα ποια είναι η διαδικασία. Εμείς, όλοι εσείς εδώ, μπορείτε να το κάνετε. Παρεμπιπτόντως, κάντε το αυτό, αν θέλετε. Τσάμπα είναι αυτό. Και όλα τα μέλη σας συμπληρώνουν αυτή τη φόρμα και μέσα σε 1-2 μέρες ή σε κάποιο χρονικό διάστημα, θα δούμε τώρα για την καινούργια συνεργασία, το delivery θα τους κάνει αυτά. Εμείς θα τα προωθούμε στο delivery. Το delivery.gr θα τους κάνει μέλη και αυτοί αυτόματα θα έχουν 5% έκπτωση. Φοβερό και αυτό. Εδώ ούτε κουπόνια ούτε τίποτα. Συμπληρώνουν αυτή τη φόρμα. Εμείς τσεκάρουμε, ζητάω το ID number για να τσεκάρουμε αν αυτή είναι active μέλη, και αυτό στους 27 παρεπτόντως. Τα προωθούμε σε αυτούς και κατά διαστήματα δεν υπάρχει το link ή δεν υπάρχει σαν διαδικασία. Ελπίζω να είναι σαν διαδικασία, γιατί το link προφανώς υπάρχει. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, οπότε αυτή τη φόρμα τη συμπληρώνετε εσείς. Με βάση το GDPR δεν μπορείτε να το συμπληρώσετε εσείς για τους πελάτες σας, πρέπει να το συμπληρώσει για την ομάδα σας, πρέπει να το συμπληρώσει ο κάθε ένας ξεχωριστά. Είναι οι κανονισμοί του GDPR, για να μην πέσουμε στην περίπτωση και σε αυτό που θα γκρινιάξει. Το DeliveryGR θα τους απαντήσει, θα του πει αυτό το email και αυτό είναι το password, και δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία, και όποτε μπαίνεις αυτόματα θα σου περνάει το 5%, αλλά προσοχή. Το 5% ισχύει για τις παραγγελίες που κάνουμε με κάρτα. Εκεί μπορεί να περάσει αυτό το 5%. Το 5% δεν ισχύει αν πείτε εσείς θέλω να πληρώσω μετρητά. Γιατί αν πληρώσεις μετρητά, προφανώς αυτός που έρχεται δεν είναι. Αυτός που έρχεται με το μηχανάκι δεν είναι από τον DeliveryGR που κάνει τον deal, είναι από την Κρεπερή. Έτσι. Οπότε έτσι κι αλλιώς όλα αυτά με κάρτες λειτουργούν. Οπότε στις παραγγελίες με κάρτα ισχύει το 5%. Στα άλλα δεν ισχύει, γιατί δεν μπορεί να ξέρει αυτός που έρχεται με το μηχανάκι και την πίτσα ότι δικαιούσε εσύ το 5%.
Λοιπόν, αυτό το link δεν θέλω να το ποστάρουμε, γιατί άκου λίγο, αν εσύ είσαι σίγουρη ότι στο groups έχεις μόνο ενεργά μέλη, πόσταρε το. Αλλά στο welcome δεν θέλω να το ποστάρουμε, γιατί μπορεί οποιοδήποτε που είναι υποψήφιος ή που δεν είναι αυτό κτλ. Να το συμπληρώσει και δεν θα το στείλουμε εμείς, θα το μπλοκάρουμε εμείς, γιατί όλα αυτά τα τσεκάρουμε. Απλά μην έχω να σβήνω η κοπέλα που θα τα κάνει, τέλος πάντων, μην έχει να σβήνει 700, ξέρω εγώ, fake καταχωρήσεις. Ναι, τώρα, προφανώς, πολλά από αυτά τα μαγαζιά είναι ήδη συμβιβλημένα σε εμάς και μας δίνουν πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό, αν έχουμε την επιλογή να πάρουμε από, από αυτό το σουβλατζίδικο 5% ή 20%, προφανώς θα πάρουμε 20%. Αυτά μην τα συζητάμε, έτσι, οκ. Okay. Αυτό νοητό και αυτό. Τώρα, πάμε παρακάτω λίγο, κλείνοντας. Γενικώς εμείς έχουμε ένα σύστημα το οποίο δουλεύει πάρα πάρα πολύ καλά, θεωρώ. Δηλαδή έχει αποδειχτεί ότι έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αλλά κάποια πράγματα προφανώς μπορούν να βελτιώνονται. Δηλαδή λέει, μην πας να ξαναφεύγεις στον τροχό, αλλά αν δεις τον πρώτο τροχό και τον τελευταίο τροχό, όπως λέει εδώ πέρα η φωτογραφία, έχουν γίνει upgrades στον τροχό αναβαθμίσεις. Μια από αυτές τις αναβαθμίσεις που θα κάνουμε εμείς, θέλουμε να είναι στο θέμα του open. Οπότε έχουμε συμφωνήσει κάποια πράγματα τα οποία λογικά θα ισχύσουν από 1η Οκτωβρίου, τα οποία αυτά έχουν να κάνουν με το εξής. Θα αλλάξει η τοποθεσία το Open και θα πάμε σε μια καλύτερη τοποθεσία. Εγώ εύχομαι ιδανικά να καταφέρουμε να πάμε στο Στράτος Βασιλικός. Έχουμε κάνει Open σε άπειρα ξενοδοχεία και συνέδρια σε άπειρα ξενοδοχεία. Για μένα το καλύτερο vibe, το καλύτερο κλίμα και πιο βολικό περιβάλλον ήταν στο Στράτος Βασιλικός, από το πώς ήταν από τα χρώματα της αίθουσας, στο χώρο, τους υπαλλήλους, το αν έχεις να κάτσεις μετά, το αν έχεις κοντά συμβιβλημένες επιχειρήσεις να πας κτλ. Προσωπικά μου άρεσε πάρα πάρα πολύ και προσπαθούμε να πάμε εκεί. Αν δεν πάμε εκεί, θα δούμε αν θα πάμε σε κάποιο άλλο ξενοδοχείο. Πάντως θέλουμε να πάμε σε ένα καλύτερο ξενοδοχείο. Παρόλο που η αίθουσα θα είναι ακριβότερη, θα έχουμε αποφασίσει να μειώσουμε δραστικά την τιμή, ούτως ώστε να είναι πολύ εύκολο, ειδικά στους καινούριους, να έρχονται. Γιατί τώρα κάποιος ξεκινάει και είναι συνδρομή 25 ευρώ το μήνα και σου λέει πρέπει να πληρώνω 5 ευρώ τη φορά και υπολογίζονται 20 ευρώ το μήνα. Και αυτό για κάποιον που δεν κερδίζει χρήματα είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Οπότε σκεφτόμαστε το μεγαλύτερο κομμάτι του Open να χρηματοδοτείται από αυτούς που κερδίζουν χρήματα, τέλος πάντων. Μην σας μπλέξω τώρα παραπάνω. Τώρα, αυτά δεν ξέρω, αυτό με την αλληλεγγύη δεν μπορεί να σας νοιάζει. Αυτό που σίγουρα πρέπει να σας νοιάζει είναι ότι στα Open θα κάνουμε δύο πολύ σημαντικές αλλαγές στη δομή των Open. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, το έχω γράψει τελευταίο, είναι ότι θα ξεκινήσω να κάνουν πλάνα και να δείχνουν εκπαιδεύσεις τα ενεργά ζαφύρια, σμαράδια κτλ. Μέχρι τώρα δείχνουν πλάνο μόνο οι AML, οι Affiliate Marketing Leaders. Το πλάνο θα σπάσει σε δύο κομμάτια και το πρώτο κομμάτι θα το κάνει ακόμα και ένα μικρό ζαφυράκι για να βγαίνει μπροστά, για να αποκτά εμπειρία, για να φέρνει τον κόσμο του και να τον δει στη σκηνή. Δηλαδή φανταστείτε ότι κάποιος από την ομάδα μας μπορεί να ξεκινήσει μέσα σε δύο μήνες, μέσα σε ένα μήνα να γίνει ζαφύρι, δύο-τρεις μήνες μετά να είναι πάνω στη σκηνή και να κάνει πλάνο. Και φανταστείτε την ομάδα του, τις υποψηφίους του, το φίλο του που του είπε δεν θα τα καταφέρεις ποτέ σε αυτό το πράγμα κτλ. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Και επίσης θα γίνονται και εκπαιδεύσεις. Τώρα δεν θα γίνει από ένα ζαφύρι εκπαίδευση πώς θα γίνει οικονομικά ανεξάρτητος, ξέρω και πώς θα κάνει 7.000 άτομα ομάδα. Αλλά μπορεί να γίνει κάλλιστα πώς να γίνω ζαφύρι, πώς ξεκινάω ένα καινούριο, πώς κάνω το ένα, σε οτιδήποτε ο καθένας είναι δυνατός. Θεωρούμε αυτή τη στιγμή γίνεται, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει όλοι αυτό, ότι ξαναμοιράζει την τράβουλα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέσα μόνο βαλέδες, ριγάδες, ξέρω και άση, και οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται τώρα, είτε είναι καινούργοι είτε είναι παλιοί, αυτοί που θα βάλουν δράση τώρα, 6 μήνες μετά θα είναι οι ηγέτες, οι ηγέτες της OGI, σαν να έχουν κάνει δουλειά 4 χρόνων. Γιατί αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που θα βάλουν δουλειά είναι σαν να πετάνε. Δηλαδή είναι τόσο, θέλει δουλειά, αλλά είναι τόσο πολύ πιο εύκολα τα πράγματα,
και τόσο πιο απλό να εξηγήσει κάποια πράγματα. Δεν χρειάζεται να απαιτεί. Και είναι τόσο απίστευτο αυτό που γίνεται με τους καταναλωτές. Και η δυνατότητα που γίνεται και το πώς φαίνεται ότι αυτό εξελίσσεται. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο που θα κάνουμε είναι το εξής, ότι στα BBS που κάνουμε μια φορά το μήνα θα έχουμε τις μεγάλες αναγνωρίσεις, που είναι τα ζαφύρια, τα σμαράγδια, τα διαμάντια. Κάτι που θεωρούμε ότι δεν κάνουμε καλά είναι το να επιβραβεύουμε όσο πρέπει τις μικρές επιτυχίες. Γιατί εμείς κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Και επειδή εμείς τα θεωρούμε δεδομένα, δεν τα θεωρεί και ο καινούριος δεδομένα, ο καινούριος δεν τα βλέπει καν. Και θα σας αναφέρω 2-3 παραδείγματα. Γράφω μια επιχείρηση και κερδίζω 130 ευρώ. Αν έχετε ένα παραδοσιακό μαγαζί, εμείς που είχαμε ήδη δώρου, για να βγάλουμε 130 ευρώ καθαρά, θα έπρεπε, δεν ξέρω κι εγώ ας πούμε τι να κάνουμε. Αν συγκριθούμε με εταιρείες που δουλεύουν με το παραδοσιακό δικτυακό μάρκετινγκ, πόσο σαπούνι, άστο εκεί για να βγάλει ο άλλος 130 ευρώ τι πρέπει να κάνει. Και εδώ πέρα πας, γράφεις μια επιχειρησούλα και κερδίζεις 130 ευρώ. Αυτό θέλουμε να το αναγνωρίσουμε. Γιατί είναι σημαντικό το ότι ο άλλος έβγαλε 130 ευρώ, αλλά και για να φανεί αυτό δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε αυτό που έχει βάλει 20, 30, 50, 100 επιχειρήσεις. Που εντάξει, αυτός είναι επαγγελματίας πια. Αλλά πόσο δυνατό. Θυμάμαι ακόμα το Χρήστο το Στέρπι, το μου ήρθε στο μυαλό τώρα και το αναφέρω. Ο οποίος μου είχε πει ότι όταν είχε δει το πλάνο, είχε ένα θέμα, μην πω τώρα παραπάνω, και ήθελε άμεσα χρήματα τέλος πάντων. Και δεν είδε ότι θα γίνει, που μετά ο άνθρωπος προχώρησε, έγινε ζαφύρης, μαράγδι, supervisor, manager κτλ. Αλλά στην αρχή δεν είδε αυτό. Στην αρχή είδε ότι μπορώ εγώ να βάλω, ξέρω εγώ, 6-7 επιχείρηση και να βγάλω ένα χιλιάρικο. Και πήγε και μέσα σε 10 μέρες, σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το έβγαλε. Και μετά αυτό την ερωτεύτηκε την ιδέα, άσχετα μετά αν έκανε δίκτυο. Ή αν έβαλε, ξέρω εγώ, μετά λιγότερες, περισσότερες επιχειρήσεις κτλ. Αυτές τις μικρές ιστορίες επιτυχίας από καινούριους, κάτι με το οποίο μπορεί να ταυτιστεί οποιοδήποτε, θέλουμε να τις αναγνωρίσουμε και να τις δείξουμε. Για να καταλαβαίνει ο καινούριος τις δυνατότητές του. Και το άλλο είναι το εξής, ότι εμείς. Εγώ το κάνω πάρα πολύ αυτό. Εγώ είμαι πορωμένος με να κάνω 20, 50, 100, ξέρω εγώ, διαμάντια, διπλά διαμάντια κτλ. Αλλά και με αυτόν τον τρόπο παραβλέπουμε το πόσο σημαντικό είναι το free. Το οποίο θα αρχίσουμε να το αναγνωρίζουμε. Δηλαδή, κάποιος έκανε 3 καταναλωτές. Τι είναι 3, μωρέ. Δηλαδή, αφού μπορείς να κάνεις 30, τι 3, τι 3, παιδί μου, πάρε, έχεις 200 άτομα. Ναι, αλλά αυτός είναι free τώρα. Δηλαδή αυτός, άσχετα με το αν θα κάνει 30, αυτός δεν θα ξαναπληρώσει ποτέ. Τι τεράστια, τι μοναδικό χαρακτηριστικό του συστήματος, πόσο σπάνιο είναι αυτό σε σχέση με οτιδήποτε άλλο υπάρχει και τι τεράστια αξία έχει για ανθρώπους που δεν έχουν όραμα να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι. Τι τεράστια έχει αξία αυτό που πρακτικά όταν λέμε δεν έχουν όραμα να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι, μιλάμε για ποιο, μιλάμε για το 90%. Οπότε αυτό το πράγμα που έχει τεράστια αξία για το 90-95% θέλουμε να το φωτίσουμε και θέλουμε να το αναγνωρίσουμε. Οπότε στα Open κάθε εβδομάδα οποιοδήποτε έχει κάνει αυτά τα μικρά πραγματάκια που θα ορίσουμε θα αναγνωρίζεται. Γιατί είναι σημαντικό αυτό που έχει κάνει. Δηλαδή μπορεί να είναι εύκολο αλλά είναι πολύ σημαντικό. Έβγαλε συνδρομή σου. Δηλαδή δημιούργησες 25 ευρώ το μήνα. Ξέρω, έβγαλες 25, ή δημιούργησες 130 ευρώ. Έτσι. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Αυτά, μπράβο, λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τώρα. Οπότε, η εκπαίδευση αυτή είχα ανακοινώσει 2 εβδομάδες πριν ότι θα είναι για το πώς ξεκινάμε ένα καινούριο συνεργάτη, ένα καινούριο καταναλωτή και τα λοιπά. Πώς ξεκινάμε τους καινούριους. Και προφανώς δεν θα μιλήσουμε τώρα γι' αυτό καθόλου. Θα σας πω απλά 2-3 πραγματάκια τελείως επιγραμματικά. Προφανώς η εκπαίδευση του πώς ξεκινάω ένα καινούριο, ούτως ώστε αν ακολουθεί τις συμβουλές μου να είμαστε 100% σίγουροι ότι θα πετύχει. Θα γίνει άλλη φορά και δεν θα γίνει τώρα. Ακριβώς γιατί όταν αλλάζουν τα δεδομένα πρέπει να αλλάζουν και αυτά που θα πεις τέλος πάντων. Οπότε υπάρχει το πώς δημιουργούμε ένα νέο καταναλωτή, υπάρχει το πώς ξεκινάμε ένα νέο καταναλωτή και υπάρχει το πώς ξεκινάμε ένα νέο συνεργάτη.
και σε, άλλη, σε δεύτερο τόνο θα αναλύσουμε τα πάντα, θέλω επιγραμματικά να αναφέρω 2-3 πραγματάκια. Τελείως επιγραμματικά. Στο πώς ξεκινάμε ένα καταναλωτή, ξέρουμε ότι αν έχει smartphone, πρέπει να τον βοηθήσουμε να κατεβάσει την εφαρμογή. Δεν του λέμε, απάγαινε, κατέβα την εφαρμογή. Παίρνουμε το κινητούλι του. Ξέρεις πώς θα κατεβάζεις εφαρμογές. Ξέρεις τι είναι το Google Play. Πήγαινε στο Google Play. Πάει στο Google Play. Βάλε τώρα OGI discounts. Και καταλαβαίνετε την κεντρική ιδέα, τέλος πάντων. Και του κατεβάζουμε την εφαρμογή. Εκτός αν πει το έχω και τα λοιπά, αλλά βεβαιωνόμαστε ότι κατεβάζει την εφαρμογή. Μετά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει δει και να το έχουμε εξηγήσει το πλάνο του καταναλωτή. Το πλάνο του καταναλωτή είναι η κεντρική ιδέα αυτό που κάνουμε. Δηλαδή η κεντρική ιδέα αυτό που κάνουμε τι είναι, ότι ενώνουμε την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, οργανώνονται οι επιχειρήσεις, πηγαίνουν οι καταναλωτές, έχουν καλύτερες τιμές, δεν ανταμείβουμε τις επιχειρήσεις που πάνε να μας κάνουν κλίση εγκεφάλου, δείχνοντάς μας ξανά και ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα στην τηλεόραση, αλλά ανταμείβουμε τις επιχειρήσεις που μας σέβονται με σεβασμό και μειώνουν την τιμή των προϊόντων μας για να μας κερδίσουν ως πελάτες. Όπως θα κάνουμε τώρα και με το My Market που ανέβασε την τιμή, που ανέβασε την έκπτωση. Αυτό είναι αυτό που κάνουμε. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αυτό κάνουμε. Αν του αρέσει, θέλουμε να το ξέρει ότι αυτό κάνουμε. Γιατί στους περισσότερους αυτό το πράγμα αρέσει. Πάρα πολλοί όμως δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό κάνουμε. Ότι η κεντρική ιδέα αυτό που κάνουμε είναι ότι εμείς ενωνόμαστε. Ενωνόμαστε και πηγαίνουμε στο ένα μαγαζί που λέει Preach, εγώ, και πηγαίνουμε στον άλλο και λέει ναι, ρε παιδιά, να ρίξω το κέρδος μου, αν είναι να μου έρχεστε. Να ρίξω το περιθώριο κέρδους μου, αν είναι να σας κερδίσω. Και εμείς θα ανταμείψω αυτό που θα ρίξει το περιθώριο κέρδος του. Βλέπουμε μαζί τις επιχειρήσεις της περιοχής του, δηλαδή όταν κατεβάσει την εφαρμογή, πατάμε το Merchants Near Me και του λέμε έλα εδώ να δεις, List View. Α, είναι και αυτός, α, είναι και αυτός, α, είναι και αυτός, είναι και αυτός. Και βλέπει από πού θα πάρει. Και προφανώς μετά του παραγγέλνουμε και διατακτικές. Κανονίζουμε ποιο σούπερ μάρκετ θέλει να ψωνίσει και παραγγέλνουμε τις πρώτες διατακτικές του, του δείχνουμε τη διαδικασία. Και αφού τα κάνουμε όλα αυτά, μετά πάλι επακολουθούμε. Γιατί θα τα ξεχάσει. Και δεν είναι δουλειά του να τα θυμάται όλα. Είναι η δικιά μας δουλειά να τα θυμόμαστε, που είναι η δικιά μας επιχείρηση. Αυτός μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη φορά. Αν είναι τελείως ντουπ, μπορεί να χρειαστεί και τρίτη φορά. Τελικά θα το μάθει. Και από τη στιγμή που το μάθει, παιδιά, τον καταναλωτή δεν θα το χάσουμε ποτέ. Γιατί ο καταναλωτής δεν απογοητεύεται. Δεν αποκαρδιώνεται. Δεν εισπράττει όχι. Ο καταναλωτής, από τη στιγμή που που ρολάρει και το μάθει αυτό στον αυτόματο, θα μείνει για πάντα καταναλωτής. Αυτά όσον αφορά τον καταναλωτή. Όσον αφορά τον συνεργάτη, δεν θα αναφέρω τίποτα, τα ξέρουμε όλα. Στόχο, αρχικά βάζουμε ένα στόχο με τον όρο θέλουμε να πετύχουμε. Κάνουμε μια λίστα γνωστών, κάνει αυτός μια λίστα, μια αληθινή λίστα, όσο ξέρει. Τους καλεί, τους δείχνει την ιδέα, είτε με webinar, είτε με κάποιο τρόπο τέλος πάντων. Και ένα από τα σημεία, υπάρχουν και άλλα τώρα που δεν τα αναφέρω, γιατί τα ξέρουμε αυτά και θα τα πούμε αναλυτικά άλλη φορά, είναι τα open. Το open στην αρχή δεν φαίνεται πόσο σημαντικό είναι. Ειδικά αν θες μεγάλη ομάδα, το open είναι ίσως το σημαντικότερο από όλα. Γιατί για να φτιάξεις ομάδα, πρέπει πρώτα να μπορείς να λειτουργήσεις σε μια ομάδα και το open αυτό είναι η ομάδα των συνεργατών που μαζεύεται και διοργανώνει κάτι, διοργανώνουμε κάτι όλοι μαζί. Το open είναι κάτι που συνδιοργανώνουμε όλοι μαζί. Και στο open θα φέρεις τους δικούς ανθρώπους. Στο open οι άνθρωποι εκπαιδεύονται και κολλάνε. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν δείτε, σήμερα στη Θεσσαλονίκη έγινε πανικός. Δεν ξέρω αν είδατε φωτογραφίες. Και αυτό έγινε από τον Νίκο και τη Σοφία και τον Γιάννη τον Ξένο που είναι η ομάδα του Στάθη και από τη Ρία τη Σισμάνη, το Διαμάντι που είναι στη Μαρία Περά και δεν ξέρω αν υπήρχε κυρίως από αυτούς. Πώς μεγάλωσαν αυτοί, γιατί αυτοί μεγάλωσαν και άλλες ομάδες που υπήρχαν, γιατί υπήρχαν και άλλες ομάδες εκεί, πολλές άλλες ομάδες. Γιατί αυτές οι ομάδες συναντιόνται. Στην αρχή δεν ήταν πολλοί, δεν συναντιόντουσαν σε ξενοδοχεία, αλλά συναντιόντουσαν σε καφετέριες. Το open είναι η εβδομαδία συνάντηση. Εμείς το κάνουμε σε ξενοδοχείο ακόμα καλύτερα, αλλά θα μπορούσαν οπουδήποτε. Είναι μια εβδομαδία συνάντηση, στην οποία έρχονται οι άλλοι, χτίζεται η ομάδα κτλ. Πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που θέλουν να χτίσουν μεγάλη ομάδα. Οπότε, κλείνοντας, ραντεβού αύριο στο open, όσους είστε Αθήνα. Όσοι δεν είστε Αθήνα, να είστε stand-by, σίγουρα θα μάθετε τα νέα αύριο, με τον ένα τον άλλο τρόπο.
θερμή παράκληση. Το My Market έκανε μια πολύ μεγάλη κίνηση πολύ νωρίς. Πρέπει να το ταμείψουμε. Μας συμφέρει πάρα πάρα πολύ και είναι σωστό για τους ανθρώπους και του My Market, αλλά είναι πολύ σημαντικό και για μας, γιατί μας συμφέρει αυτό πάρα πάρα πολύ. Το ανακοινώνουμε κανονικότατα αφού υπάρχουν οι διατακτικές 7%. Οπότε μπαίνουμε διατακτικές.gmb.com. Τώρα αν, αν στην πόλη σας δεν έχει My Market, δεν θα πάτε να πάρετε My Market, έτσι. Αλλά αν έχετε την επιλογή, είναι πολύ καλό σήμερα, αύριο, μεθαύριο να τους επιβραβεύσουμε. Ουσιαστικά αυξήσαν την έκπτωσή τους κατά 30%. Αυξήσαν την έκπτωση που μας δίνουν κατά 40%. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το επιβραβεύσουμε. Οπότε, ραντεβού αύριο στο Open. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω από κοντά. Ελπίζω να ήμουν σαφής. Δεν ήμουν, το ξέρω. Πάνω απ' όλα ελπίζω να είστε έτοιμοι. Βρισκόμαστε στο σημείο 0. Βρισκόμαστε στην κατάλληλη στιγμή. Και απλά πρέπει λίγο, είναι σαν να έχουμε στήσει τα κομμάτια του ντόμινο επί 4-5 χρόνια. Βάζουμε τα κομμάτια του ντόμινο. Και τώρα απλά θέλει δράση, αλλά δεν θέλει την απίστευτη δράση. Θέλει λίγο έτσι να ξεκινήσει και να γίνει πανικός. Μπορούμε να αναπτύξουμε την ομάδα μας. Μπορούμε στην οικονομική χρονιά αυτή να αναπτυχθεί η ομάδα μας κατά δεκάδες χιλιάδες άτομα. Όποιος είναι εδώ πέρα μπορεί να είναι το χειρότερο, να είναι 300. Όλοι όσοι είστε εδώ πέρα με τα νέα δεδομένα να είστε οικονομικά ανεξάρτητοι. Να βγάζετε όσα χρήματα θέλετε από αυτή τη δουλειά να τα βγάζετε. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, ραντεβού αύριο στο Open. Δεν λέω τίποτα άλλο αυτά. Ραντεβού αύριο στο Open. Γεια χαρά, θα τα σαρώσουμε όλα.